Κύριε Πρόεδρε και κυρία Υπουργέ, κάθε χρόνο το Σεπτέμβρη με το άνοιγμα των σχολείων, στο ξεκίνημα δηλαδή της σχολικής χρονιάς, παρατηρείται το ίδιο απαράδεκτο φαινόμενο. Δεν υπάρχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία, όπως θα έπρεπε κανονικά να υπάρχουν από την πρώτη μέρα. Καθώς χιλιάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που λείπουν από τα σχολεία, από όλα τα σχολεία της χώρας, για εβδομάδες, ακόμα και για μήνες, εξαιτίας αυτής της διαχρονικής πολιτικής της αδιοριστίας. Αυτή, ξέρετε, είναι η γενική, η μεγάλη εικόνα, η οποία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο στην ελληνική εκπαίδευση. Νιώσ' ήμουν και γέρασα, αλλά αυτό συνεχίζεται. Αν τώρα επικεντρώσουμε στα καλλιτεχνικά σχολεία, τότε η κατάσταση εκεί είναι ακόμα χειρότερη. Καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ οι μαθητές αυτών των καλλιτεχνικών σχολείων για μισή περίπου χρονιά στερούνται το μάθημα του χορού ή του κινηματογράφου, μαθήματα ως γνωστόν εξαιρετικά βασικά για την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας. Βλέπετε οι προσλήψεις από το Υπουργείο Παιδείας των εκπαιδευτικών με τις ειδικότητες του χορού και του κινηματογράφου για αυτά τα καλλιτεχνικά σχολεία της χώρας πραγματοποιούνται στην καλύτερη περίπτωση το Δεκέμβρη της σχολικής χρονιάς, αφού έχουν περάσει δηλαδή 3-4 μήνες και αυτοί οι εκπαιδευτικοί στην πραγματικότητα ξεκινούν τη διδασκαλία τους από το Γενάρη. Αυτές τις απαράδεκτες καθυστερήσεις, γιατί μόνο τέτοιες μπορεί κανείς να τις, ως τέτοιες μπορεί να τις χαρακτηρίσει, στις προσλήψεις, τις στυλιτεύει και ο συνήγορος του πολίτη. Η βοηθός συγκεκριμένα του συνήγορου του πολίτη, ύστερα από μια προσφυγή που έκανε σε αυτόν ο Σύλλογος Γονέων του Καλλιτεχνικού Σχολείου Κερατσινίου Δραπετσόνας. Τέλος, υπάρχει και μια ακόμα πλευρά. Εκτός από την καθυστέρηση στην πρόσληψή τους στα μέσα της χρονιάς, αυτοί οι εκπαιδευτικοί με τις ειδικότητες του χορού και του κινηματογράφου εργάζονται για χρόνια με αυτό το απαράδεκτο καθεστώς και αντεργατικό αλλά και αντιπαιδαγωγικό ταυτόχρονα με το καθεστώς, απαράδεκτο καθεστώς της ορομισθίας. Σας ρωτάμε λοιπόν, κυρία Υπουργέ, για το ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνησή σας. Εμείς σας καλούμε να πάρετε μέτρα έτσι ώστε να προσλαμβάνονται έγκαιρα αυτή η εκπαιδευτική των ειδικοτήτων χορού και κινηματογράφου και ποια μέτρα προτίθεστε να πάρετε έτσι ώστε να συσταθεί επιτέλους ο κλάδος ΠΕ των εκπαιδευτικών του χορού και του κινηματογράφου και να μονιμοποιηθούν επιτέλους όσοι εργάζονται για χρόνια στις ειδικότητες αυτές στα καλλιτεχνικά σχολεία. Ευχαριστώ. Από εκεί δεν υπάρχει δίπλα κανείς. Μπορείτε, κυρία Μακρύ. Ορίστε. Κύριε συνάδελφε, λέτε στο κείμενο της ερώτησής σας, μιλάτε για χιλιάδες κενά στα σχολεία και διαχρονική πολιτική αδιοριστίας. Θα θυμίσω για μια ακόμη φορά και μόνο για τις ανάγκες των πρακτικών, γιατί κάθε φορά που καλούμε να απαντήσω σε ερωτήσεις, το επαναλαμβάνω, ο πρόεδρος είναι μάρτυρας αυτής της συνεχούς επανάληψης και ίσως έχω και κουράσει, αλλά για τις ανάγκες των πρακτικών θα το πω ότι κατά τη διάρκεια της θητείας μας στο Υπουργείο Παιδείας, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχουμε σπάσει κάθε ρεκόρ διορισμών. Την τελευταία δωδεκαετία, έτσι, όχι μόνο τα τελευταία 5 ή 6 χρόνια, και ρεκόρ προσλήψεων αναπληρωτών. 16.184 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών την τελευταία διετία, 43.746 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού κατά το τρέχον σχολικό έτος. Και εννοείται ότι σύντομα, το έχουμε πει και δημόσια, το έχει πει ίδια υπουργός, θα προχωρήσουμε και σε άλλους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, ώστε και τα εκπαιδευτικά κενά να ελαχιστοποιηθούν και όσοι υπηρετούν ως αναπληρωτές να μην είναι για πάντα αναπληρωτές, κάτι που φαντάζομαι το συμμερίζεστε και το επιθυμείτε κι εσείς. Τώρα, στις καθυστερήσεις, σε τυχόν καθυστερήσεις για τη σύνταξη των αξιολογικών πινάκων των υποψηφίων στα αντικείμενα των κατευθύνσεων θεάτρου, κινηματογράφου και χορού, ανά αντικείμενο και ανά καλλιτεχνικό σχολείο. Αυτά οφείλονται στο γεγονός ότι πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μόνιμων διορισμών και μετά να κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για την πρόσληψη ορομίσθου του προσωπικού. Εν συνεχεία, η Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας του ΙΕΠ εξετάζει τις αιτήσεις όλων των υποψηφίων, καταρτίζει τους τελικούς πίνακες κατάταξης και τους διαβιβάζει στο Υπουργείο μας, όπως και έγινε και αυτή τη φορά.
Οι τελικοί πίνακες κυρώθηκαν με την υπαριθμό 16-77-84 υπουργική απόφαση και την ίδια μέρα, με έγγραφο, διατέθηκαν στις αρμόδιες διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 859 ώρες για την πρόσληψη ιδιωτών με ωριαία αντιμισθία στα καλλιτεχνικά σχολεία, προκειμένου να προβούν αυτές οι διευθύνσεις, δηλαδή στην πρόσληψη του απαραίτητου ρομής του προσωπικού. Για το επόμενο σχολικό έτος 22-23 έχουν ήδη δοθεί από το Υπουργείο μας οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες να επισπευστούν οι διαδικασίες ώστε η πρόσληψη των εκπαιδευτικών των συγκεκριμένων ειδικοτήτων έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Σχετικά με το δεύτερο ερώτημά σας για τη σύσταση των κλάδων ΠΕΠΙΟΝ, κινηματογράφου και χορού, σας ενημερώνω ότι η Επιτροπή Ένταξης Πτυχιούχων σε κλάδους εκπαιδευτικών του ΙΕΠ, μετά από αίτημα του τμήματος κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει εισηγηθεί θετικά για τη σύσταση νέου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕΠΙΟΝ κινηματογράφου, ειδικά για τα καλλιτεχνικά σχολεία. Για την υλοποίηση αυτής της εισήγησης του ΙΕΠ, ώστε να υπαχθεί ο εν λόγω κλάδος της διαδικασίας επιλογής μόνιμου προσωπικού και να περιληφθεί σε επόμενη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τη γενική εκπαίδευση, το Υπουργείο μας, με το έγγραφο με αριθμό 13-69-74, ζήτησε από την Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας του ΙΕΠ να προσδιορίσει τις οργανικές θέσεις που μπορούν να συσταθούν ανά καλλιτεχνικό σχολείο για τον κλάδο ΠΕΠΙΟΝ κινηματογράφου και η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη. Αντίθετα όμως, ανάλογη εισήγηση της Επιτροπής Ένταξης Πτυχιούχων σε κλάδους εκπαιδευτικών του ΙΕΠ για τη δημιουργία εκπαιδευτικού κλάδου χορού δεν υπάρχει. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δελή. Ναι. Κύριε Υπουργέ, προσπαθώ να διακρίνω θετικά στοιχεία από την πρώτη σας τοποθέτηση. Ξέρετε, δεν είμαστε μικρόψυχοι. Και θα αναφερθώ παρακάτω σε αυτά, αν και θα χρειαστούν περαιτέρω αποσαφήνιση από την πλευρά σας. Πρώτα-πρώτα να ξεκινήσω από αυτό για το οποίο έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, για τους διορισμούς που έγιναν. Ξέρετε, δεν αμφισβητούμε εμείς τους διορισμούς που έγιναν. Και καλώς έγιναν. 16.000 και 20.000. Το ζήτημα είναι αν επαρκούν αυτοί οι διορισμοί, κυρία Υπουργέ. Αν επαρκούν για την ομαλή λειτουργία της εκπαίδευσης. Και η απάντηση εδώ είναι αυτονόητη. Όχι. Το απαντήσατε ήδη και εσείς, λέγοντας στη συνέχεια ότι παρά το ότι έχετε διορίσει 16.000 εκπαιδευτικούς, κάθε χρόνο προσλαμβάνετε 40, 43, 45, 50.000 αναπληρωτές. Επιτέλους αυτή η κατάσταση πρέπει να σταματήσει για λόγους παιδαγωγικούς, για λόγους ωφέλειας των παιδιών και βεβαίως των εκπαιδευτικών που εργάζονται. Αυτή τη συζήτηση βεβαίως θα τη συνεχίσουμε και μια άλλη φορά, είναι μια συζήτηση που δεν τελειώνει. Είπατε για τις διαδικασίες οι οποίες έχετε δώσει εντολή να επισπευστούν. Βεβαίως, αποδέχεστε κι εσείς, όπως καταλαβαίνω, ότι αυτό οφείλεται σε αυτή τη διαδικασία η οποία προβλέπεται, να προσλαμβάνονται οι μόνιμοι, μετά οι αναπληρωτές και τέλος οι ορομίστοι. Και επειδή δεν έχει συσταθεί αυτός ο κλάδος των εκπαιδευτικών ακόμα, νομίζω ότι σας έχουν στείλει οι γονείς αυτού του καλλιτεχνικού σχολείου μία πρόταση όπου σας λένε ότι θα πρέπει συγκεκριμένα οι διαδικασίες για την πρόσληψη αυτών των ορομιστίων, οι οποίες διαρκούν για 4 τουλάχιστον μήνες, να ξεκινήσουν από το Μάιο, να ξεκινήσουν δηλαδή από τώρα. Γιατί αν εσείς στείλατε τώρα έγγραφο για να επισπευτούν οι διαδικασίες και αυτές οι διαδικασίες ξεκινήσουν τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, θα έχουμε πάλι το ίδιο φαινόμενο. Ήδη θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει από το Μάιο, έτσι ώστε το Σεπτέμβριο οι άνθρωποι αυτοί, οι ορομίστοι του χορού και του κινηματογράφου, να βρίσκονται έγκαιρα από την πρώτη μέρα, λέμε εμείς, στα σχολεία. Βεβαίως αυτό δεν συνιστά πραγματική λύση. Συνιστά μια προσωρινή λύση. Πραγματική λύση, κατά την άποψή μας, είναι η μονιμοποίηση όλων αυτών των εκπαιδευτικών, όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν αυτήν την εργάζονται στα καλλιτεχνικά σχολεία με την ειδικότητα του χορού και του κινηματογράφου. Τέλος, έχετε στα χέρια σας ασφαλώς, γιατί σας έχει αποσταλεί και στο Υπουργείο σας, εκείνο το κείμενο της βοηθού του συνηγόρου του πολίτη, θα το καταθέσω και στα πρακτικά, το οποίο λέει ότι δεν υπάρχουν νομικά κολλήματα για να επισπευστούν αυτές οι διαδικασίες, ώστε οι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται έγκαιρα στα σχολεία. Τα καλλιτεχνικά. Και επιπλέον σας τονίζει ότι αν συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο και για όσο συνεχίζεται,
παραβιάζονται τα άρθρα 28 και 29 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και συγκεκριμένα για τα δικαιώματα του παιδιού στην εκπαίδευση. Γιατί δεν μπορεί ένα παιδί να στερείται για μισή χρονιά βασικά μαθήματα του σχολείου που επέλεξε. Καταλαβαίνετε, είναι εντελώς παράλογο. Εν πάση περιπτώσει, είπατε ότι θα επισπευστούν οι διαδικασίες. Εμείς λέμε να το συγκεκριμενοποιήσετε και να δώσετε εντολή να αρχίσουν τώρα οι διαδικασίες. Και βεβαίως κρατάμε και ως θετική την εισήγηση του ΙΕΠ για τη σύσταση αυτών των θέσεων χορού και κινηματογράφου. Νομίζω ότι και σε αυτό χρειάζεται μία επίσπευση, γιατί είναι γνωστές οι χρονοβόρες διαδικασίες οι οποίες υπάρχουν προκειμένου να αντιμετωπιστεί έγκαιρα το ζήτημα. Σας ευχαριστώ. Κυρία Μακρύ. Κύριε συνάδελφε, χαίρομαι που αναγνωρίζετε ότι είναι θετικό στοιχείο οι διορισμοί οι οποίοι έγιναν. Θα σας πω όμως ότι όταν υπάρχουν 12 ετίες κατά τις οποίες δεν έγινε κανένας διορισμός και μάλιστα υπήρχε και την προηγούμενη χρονιά και ρεκόρ ετήσεων συνταξιοδοτήσεων, καταλαβαίνετε ότι τα κενά δεν μπορούν να καλυφθούν σε μια χρονιά. Γι' αυτό και σας τόνισα στην πρωτολογία ότι θα υπάρξει και συνέχεια. Είναι θέματα τα οποία τα παραλάβαμε, δεν είναι της παρούσης όπως είπατε και εσείς να τα αναπτύξουμε, αλλά επειδή τα θέματα παιδείας σας ενδιαφέρουν και πολλές φορές υποβάλλετε ερωτήσεις και έχετε γνώση, καταλαβαίνετε και εσείς όχι μόνο την προσπάθεια του Υπουργείου, αλλά και τη δυσκολία να γίνουν αυτά από τη μία μέρα στην άλλη. Είπατε ότι πρέπει να επισπευστούν οι διαδικασίες και να μην γίνονται αυτά το Μάιο. Νομίζω όμως ότι στην πρωτολογία μου ανέφερα το υπαριθμό 1369-74 έγγραφο του Υπουργείου μας που ζήτησε επίσπευση από την Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας του ΙΕΠ και η ημερομηνία του είναι 27 Δεκάτου του 2021. Άρα και έγκαιρα το ζητήσαμε και έγκαιρα ξεκίνησαν οι διαδικασίες. Σε ό,τι αφορά τον διορισμό και τα νομικά κολλήματα, τα οποία επισημαίνει η βοηθό συνηγόρο του πολίτη ότι δεν υπάρχουν νομικά κολλήματα, αλλά υπάρχει μια σειρά η οποία πρέπει να ακολουθείται. Διορισμοί, αναπληρωτές, ορομίσθοι. Διαφορετικά, ούτε σωστά τα κενά θα καλύπτονται, ούτε ορθή κατανομή θα γίνεται. Θα τελειώσω μόνον, δεν θα επαναλάβω αυτά που είπα στην πρωτολογία για την κάλυψη των κενών και τις ώρες οι οποίες είχαν δοθεί στις διευθύνσεις στις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης. Θα σας πω για το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Κερατσινίου και Δραπετσόνας. Το αναφέρετε κι εσείς στην ερώτησή σας. Αυτό διατέθηκαν 160 ώρες για την πρόσληψη ορομίσθιων εκπαιδευτικών. Η πλήρης κάλυψη των κενών του συγκεκριμένου σχολείου ολοκληρώθηκε στις 23-12 του 2021, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η σειρά. Προσλήφθηκαν 8 ορομίσθοι εκπαιδευτικοί καλλιτεχνικών μαθημάτων και εκείνο το οποίο θα πρέπει να επαναλάβω και κάθε ευκαιρία πρέπει να το λέμε είναι ότι η προσπάθειά μας είναι τα πράγματα να γίνονται γρήγορα αλλά όχι βιαστικά, να τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες, να καλύπτονται τα κενά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί τη σημασία των καλλιτεχνικών σχολείων, όπως και όλων των σχολείων, την καταλαβαίνουμε στο Υπουργείο και αντιλαμβανόμαστε και την υποχρέωσή μας να καλύπτουμε κενά, να προσέχουμε τα σχολεία αυτά για το σημαντικό έργο το οποίο παράγουν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.